Μετά από πολλά χρόνια όπου το υπάρχουν πλέον πολεοδομικό σχέδιο της πόλης του Ρεθύμνου την πλέον εξαντλήσει κάθε περαιτέρω προοπτική ανάπτυξης, η Δημοτική Αρχή τρέχει με γρήγορους ρυθμούς την επέκταση του σχεδίου πόλης ώστε να δώσει νέες δυνατότητες νοικοκυρεμένης οικιστικής ανάπτυξης. Η αρχή θα γίνει με τις περιοχές σε Καλυθέα και Περιβόλια όπου θα υπάρξει προσθήκη 400 συνολικά στρεμάτων, δηλαδή 200 στρέμματα σε κάθε μία από αυτές, δίδοντας έτσι μια ουσιαστική οικιστική λύση. Πιο συγκεκριμένα, στα σχέδια είναι να δημιουργηθούν 192.000 μέτρα δόμησης. Από αυτά τα 400 στρέμματα, δηλαδή το 60 περίπου της 100 θα είναι οικοδομήσιμη γη και το υπόλοιπο 40% θα είναι κοινόχρηστη και κοινοφελής χώρη. Προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνου στη διαδικασία του να απολοδομήσει ένα μεγάλο κομμάτι που υφίσταται μεταξύ της παράκαμψης Ρεθύμνου και του σημερινού σχεδίου πόλης. Ε, αυτό το κομμάτι θα δώσει τη δυνατότητα στο να μπουν νέα οικόπεδα στο Ρέθυμνο, πράγμα που έχει ως συνέπεια να μειωθεί η τιμή, ας το πούμε, των οικοπαίδων και άρα να γίνει και πιο προσιτή η κατοικία σε δεύτερο χρόνο. Στον προγραμματισμό του Μητροπολιτικού Δήμου για την επέκταση του σχεδίου πόλη είναι και η ένταξη μέσα στο 2023 και τη περιοχή τη Σαρακίνα στα Δυτικά. Τα οικόπεδα που θα προκύψουν όταν επεκταθεί το σχέδιο πόλη θα έχουν μεγάλη δόμηση και κατ' επέκταση θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πολιτών. Ούτω ή άλλω το κομμάτι αυτό έχει στο χωρικό σχέδιο που είχε γίνει πριν αρκετά χρόνια, ήταν ούτω ή άλλω χαρακτηρισμένο οικοδομήσιμο. Και απλά τώρα πάμε στο επόμενο βήμα γιατί για να καταλάβουν οι, οι αυτοί που μας ακούν υπάρχει το πρώτο στάδιο που ορίζουμε ότι εδώ είναι η βιομηχανία μας, εδώ είναι τα σκουπίδια μας, εδώ που αυτός είναι ο ορισμός του χωρικού σχεδιασμού ας πούμε. Και στο δεύτερο στάδιο πάμε και λέμε εδώ που είναι τώρα για οικοδόμηση, ορίζουμε ποια οικοδομικά τετράγωνα, πλατείες, εκκλησίες, δρόμους, αυτό, σε αυτό το στάδιο είναι τώρα το πρώτο κομμάτι πολεδόμηση. Στην παρούσα φάση, πάντω και συγκεκριμένα εντό Φεβρουαρίου, εκτιμάται ότι θα αναδειχθεί ο ανάδοχο μελετητή για την επέκταση του σχεδίου πόλη σε Καλυθέα και Περιβόλια, μια και ο διαγωνισμό έχει ήδη προκηρυχθεί και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τι προσφορέ του.